Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Νέα πτέρυγα λειτουργεί στις φυλακές Νιγρήτα Σερών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία θα αποσυμφορήσει όλες τις πτέρυγες, καθώς έχει τη δυνατότητα στέγασης 60 κρατουμένων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σε λίγο καιρό αναμένεται η λειτουργία ακόμα μιας πτέρυγας στο ίδιο κατάστημα κράτησης, αντίστοιχης χωρητικότητας. Την εξέλιξη σχολιάζει ο πρόεδρος των σοφροστικών υπαλλήλων, ο κύριος Γιάννης Καρασαβίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστηρίζει πως τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Ξεκίνησε από χθες να λειτουργεί η νέα πτέρυγα στις φυλακές Νιγρήτας των Σερών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η νέα πτέρυγα θα αποσυμφορήσει άλλες πτέρυγες, καθώς έχει τη δυνατότητα στέγασης 60 κρατουμένων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Υπουργείου, σε λίγο καιρό αναμένεται η λειτουργία ακόμη μιας πτέρυγας στο ίδιο κατάστημα κράτησης, αντίστοιχης χωρητικότητας. Η Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με συντονισμένες ενέργειες, προέβη στην υλοποίηση ενός προαναγγελθέντος στόχου και εφαρμόζει επιτυχώς το στρατηγικό σχέδιό της για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές. Με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας θα υπάρχει δυνατότητα στέγασης 60 τουλάχιστον κρατουμένων, γεγονός που θα συνδράμει αποφασιστικά στην αποσυμφόρηση τόσο του συγκεκριμένου καταστήματος κράτησης όσο και άλλων. Προσεχώς επίκειται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και η Α2 πτέρυγα, αντίστοιχης χωρητικότητας με την ανωτέρω Α1 του εν λόγω καταστήματος κράτησης, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Έπρεπε να ανοίξει η πτέρυγα. Πώς έπρεπε να ανοίξει η πτέρυγα? Κανονικά η πτέρυγα έπρεπε να ανοίξει με το που λειτουργήσαν οι φυλακές. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Έχουμε φτάσει σε δύσκολη φάση. Είναι δύσκολο το σημείο. Κοιμούνται κρατούμενοι στο πάτωμα. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Βέβαια, έπρεπε να διορθωθούν όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε πρώτα και μετά να πραγματοποιηθεί το άνοιγμα. Σωστά, ναι. Δηλαδή. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των σοφροστικών υπαλλήλων καταστήματος κράτησης Νιγρήτας Γιάννη Καρασαβίδη, μπορεί η νέα πτέρυγα να άρχισε να λειτουργεί, ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν. Τουλάχιστον 100 κάμερες εδώ και 2 χρόνια δεν λειτουργούν σε εμάς. Έχετε τις κάμερες αλλά δεν λειτουργούν? Ναι, είναι εκτός λειτουργίας. Γιατί? Λόγω βλάβης. Είναι γνωστό το πρόβλημα, έχει αναφερθεί από πάρα πολλούς συναδέλφους, έχουμε κάνει και εμείς σχετικά έγγραφα. Χρειαζόμαστε προσωπικό, το οποίο πήραμε την υπόσχεση πολύ άμεσα ότι θα γίνει η ενίσχυση. Ωραία. Η δέσμευση ήταν. Των προηγουμένων ή των σημερινών δέσμευση? Δεν σας άκουσα. Λέω, των προηγουμένων ή των σημερινών? Όχι, τη σημερινή ηγεσία. Τη σημερινή, πολύ ωραία. Είχαμε συνάντηση με την κυρία Σοφία Νικολάου. Τέλεια. Πολύ θετική συνάντηση. Δεσμεύτηκε ότι θα πραγματοποιήσει και θα λύσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πρόβλημα υπάρχει και με την επάρκεια νερού στις φυλακές, αναφέρει ο κύριος Καρασαβίδης. Και το πιο σημαντικό πρόβλημα από όλα, έχει σοβαρό πρόβλημα η φυλακή. Δεν ξέρω που οφείλεται αυτό με το νερό. Δεν επαρκεί το νερό για να υδροδοτηθούν όλες οι πτέρυγες. Τι θα πει δεν επαρκεί το νερό? Το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Ναι. Αναγκαζόμαστε να διακόψουμε την παροχή σε μία ολόκληρη πτέρυγα, φανταστείτε. Δηλαδή, να σας το πω απλά, μία πτέρυγα δεν έχει καθόλου νερό για 2 ώρες, έτσι ώστε να φτάσει το νερό να πάει και στις άλλες πτέρυγες. Κύριε Καρασαβίδη, αυτό το οποίο μου λέτε δεν γίνεται. Δηλαδή, περιμένετε. Το να μην πιούν νερό και να πιούν εμφιαλωμένο, να το καταλάβω. Το να μην δεν κάνουν... μιλάω για πόσιμο νερό. Γιατί νερό μιλάτε? Για τουαλέτα. Μιλάμε για νερό για τουαλέτα και για το μπάνιο τους. Ναι. Ναι, και τι τους λέτε? Άντε μπάνιο να μην κάνουν για 2 ώρες. Τουαλέτα τι τους λέτε? Να μην πάνε τουαλέτα 2 ώρες. Είναι θέμα υγιεινής. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Ναι. Ήταν το νούμερο ένα πρόβλημα που αναφέραμε. Και φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι δεν έπρεπε κανονικά να μιλάμε για άνοιγμα νέας πτέρυγας, αλλά για κλείσιμο ήδη η πτέρυγας που υπάρχει. Για τα προβλήματα που υπάρχουν, όπως είπε ο κύριος Καρασαβίτης, έχουν σταλεί και επιστολές προς το αρμόδιο Υπουργείο και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Τώρα, σε διαμαρτυρία θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η κίνηση Σεραίων πολιτών, όχι για τα διόδια, αντιδρώντας για τη λειτουργία του σταθμού διοδίων στο Στριμωνικό από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Ο εκπρόσωπος της κίνησης, ο κ. Γιάννης Γιάννησιος, σε ανακοίνωσή του καλεί τους πολίτες των Σερών σε εγρήγορση. Σε διαμαρτυρία θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η κίνηση Σεραίων πολιτών, όχι για τα διόδια, αντιδρώντας για τη λειτουργία του σταθμού διοδίων στο Στριμωνικό. Ο εκπρόσωπος της κίνησης Γιάννης Γιάννησιος σε ανακοίνωσή του καλεί τους πολίτες των Σερών σε εγρήγορση. Ήρθε η ώρα για ένα δυνατό όχι στα διόδια που επεξεργάζονται κατά των πολιτών. Λέμε όχι στη λειτουργία των διοδίων.
Θέλουμε την άμεση και αμέριστη συμπαράστασή σας στον αγώνα για μια εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουμε στον χώρο των διοδίων του Στριμωνικού, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Ζητούμε εμείς από τους αίρεους όλοι να ευαισθητοποιηθούν. Θα κάνουμε κινητοποιήσεις, θέλουμε να δείξουμε ότι μόνο έτσι θα καταλάβουν και θα υπάρξει κάτι καλύτερο. Αν δεν κινητοποιηθούμε, τα προβλήματα θα είναι χειρότερα για μας. Έχετε προγραμματίσει να γίνει ήδη κάποια κινητοποίηση? Εμείς πράγματι αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε το επόμενο αμέσως χρονικό διάστημα να κάνουμε αυτές τις κινητοποιήσεις. Ζητήσαμε από το γραφείο του κ. Καραμαλή να μας δεχτεί σαν επιτροπή. Από εκεί και πέρα εμείς πολύ σύντομα θα κάνουμε μια συγκέντρωση στα διόδια, να ζητήσουμε και από τους Δήμους και από όλους να παρευρεθούν, έτσι ώστε να καταλάβουν ότι οι ΣΕΡΕΣ δεν δέχονται τόσο εύκολα ένα τέτοιο δυσβάσταχο το μέτρο. Θα δούμε στις επόμενες μέρες τι ακριβώς θα βγει όλο αυτό. Πάντως αυτές είναι οι σκέψεις μας, να κάνουμε μια κινητοποίηση η οποία να τους απαγορέψει να βάλουν τα διόδια. Τόσα έξοδα που έχει ο κόσμος τώρα και άλλο ένα από πάνω. Μα ξεκινήσεις από στη Θεσσαλονίκη για να πας Αθήνα, δεν προλαβαίνεις να κλείσεις το πορτοφόλι σου. Συνέχεια, προχτές ήμουν Αθήνα και συνέχεια, κάθε 2 χιλιόμετρα και διόδια. Ξεφτυλίσανε. Δεν συμφωνώ, αλλά γίνεται τίποτε, δεν γίνεται τίποτε. Έτσι. Ό,τι και να πούμε, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αφού αποφασίζουν άλλοι. Δεν με βολεύει. Πηγαίνω έρχομαι τακτικά και τα λεφτά είναι αρκετά. Κάνω παράκαμψη, θα πηγαίνω από τον παλιό τον τρόμο. Το κόστος των διοδίων θα είναι βαρύ στον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, τονίζει ο εκπρόσωπος της κίνησης πολιτών. Τα διόδια που θα μπουν θα είναι δυσβάσταχτα. Από τη μελέτη που έχει κάνει το Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ, λέει ότι θα είναι γύρω στα 40 και εκατομμύρια η διαδικασία κάθε χρονιά. Υπολογίζει ότι τα μισά τουλάχιστον θα είναι από το νομό ΣΕΡΟΝ. Δηλαδή είναι πολλά τα εκατομμύρια που θα φύγουν από τις τσέπες μας και θα πάνε σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις, διότι είναι μια περίπτωση η οποία τα χρήματα, από ό,τι ξέρουμε, του προμαχώνα πάνε για το δημόσιο χρέος. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτά τα διόδια έτσι χωρίς να μας πονάνε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, να κάνουν κοινωνική πολιτική που είναι απαραίτητη να γίνει σε μια χώρα τα οποία τα μπυροκάματα δεν είναι τα πιο υψηλά. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι θα είναι οι ΣΕΡΕΙ που θα συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο, διότι τους προηγούμενους μήνες, τον περασμένο Ιούνιο αν θυμάμαι καλά, το οποίο συλλαλητήριο είχε γίνει στην πλατεία της πόλης των ΣΕΡΕΙ, δεν είχε ανταπόκριση από πολλοί ΣΕΡΕΙους, δεν ανταποκρίθηκαν οι ΣΕΡΕΙ. Τώρα, το Δεκέμβρη θα δοθεί πιθανότητα το κοινωνικό μέρισμα στους δικαιούχους. Πάντως, φέτος είναι τεράστιο το ενδιαφέρον αναφορικά με το ύψος των χρημάτων, αλλά και ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι. Το Δεκέμβριο θα δοθεί πιθανότατα το κοινωνικό μέρισμα στους δικαιούχους. Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον αναφορικά με το αν θα δοθεί φέτος το κοινωνικό μέρισμα, καθώς και το ύψος των χρημάτων, αλλά και ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η απόφαση θα ληφθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Και αυτό γιατί τότε θα έχουν σαφή εικόνα για την υπέρβαση που θα σημειωθεί τελικά επί του στόχου για το πρωτογενές πλεώνασμα του 2019, άρα και για το αν θα δοθεί κοινωνικό μέρισμα. Στο Υπουργείο Οικονομικών, πάντως, υπάρχει αισιοδοξία για συμφωνία για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2020 και για συμφωνία με τους θεσμούς. Το μέρισμα έχει βγει ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από το ΙΔΙΚΑ, ενώ παράλληλα μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι τέλη Αυγούστου, είχε βγάλει η κυβέρνηση μία ανακοίνωση ότι δεν θα δοθεί μέρισμα, από ό,τι βλέπουν τώρα, ότι η οικονομία το επιτρέπει και θα δοθεί κοινωνικό μέρισμα. Το κοινωνικό μέρισμα είναι που πήραν όλοι οι ενδυνάμοι δικαιούχοι, οι οποίοι είχαν κάποια χαμηλά εισοδήματα, είχαν κάποια ανεργία, δηλώναν σπίτι, δεν ήταν φιλοξενούμενοι κάπου, που πήραν μέσα στο 2018 αυτό το μέρισμα. Έχουν δηλώσει ότι θα δοθεί και φέτος, αλλά με πιο αυστηρά κριτήρια. Τώρα, η ανάλυση, τα πόσα λεφτά θα πάρουν, το αν θα πάρουν περισσότερα από πέρυσι ή λιγότερα από πέρυσι, περιμένουμε το φορολογικό νομοσχέδιο που θα βγει στα μέσα του Νοέμβρη, ήταν να βγει μέσα στον Οκτώβριο, δεν προλαβαίνουν, μέσα στα μέσα του Νοέμβρη, που ενδεχομένως να περιγράφει και να λέει αν ποιοι δικαιούνται και τι μέρισμα δικαιούνται να πάρουν, ποια λεφτά. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να επισκεφθούν την πλατφόρμα του ΙΔΙΚΑ και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους.
Η πλατφόρμα που θα μπουν μέσα είναι η πλατφόρμα του ΙΔΙΚΑ, κοινωνικό μέρισμα, ό,τι ήταν και πέρυσι. Αυτή η υπηρεσία με την πάροδο του χρόνου έχει ενημερωθεί, έχει περισσότερα στοιχεία, έχει αλλάξει και ο τρόπος που στέλνουν τα λογιστήρια οι επιχειρήσεις στις επιβεβαιώσεις αποδοχών των μισθωτών συνταξιούχων που είναι σε μηνιαία βάση. Οπότε ανά πάσα στιγμή θα ξέρει τι εισοδήματα έχουμε. Μπορούμε και έχουμε αυτά τα συστηματικά κριτήρια, οπότε θα μπούμε σιγά σιγά και θα δοκιμάσουμε για να μπει το μέρισμα. Φέτος η διαδικασία θα είναι απλή, καθώς οι δικαιούχοι καλούνται να συμπληρώσουν το IBAN και τον αριθμό AMCA. Τι χρειάζεται για το μέρισμα? Αν λάβουμε από υπόψη από τα περσινά, θα χρειαστεί ένα IBAN, το οποίο πρέπει να το δηλώσουμε, θα χρειαστεί να έχουμε τους κωδικούς τάξης και φυσικά το AMCA μας. Με αυτά τα στοιχεία θα μπούμε μέσα στην πλατφόρμα, θα κάνουμε την αίτησή μας και θα περιμένουμε να καταβληθούν τα λεφτά που μας έχουν υποσχεθεί, θα είναι πριν τα Χριστούγεννα. Το Υπουργείο απέστειλε το προσχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άμεσα αναμένεται να σταλεί η απάντηση επ' αυτού από την Κομισιόν. Παρά τα 200 εκατομμύρια ευρώ που λέει ο κ. Γεραπετρίτης, κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται ότι κλείνει το ποσό που θα δοθεί φέτος, κάτι που σημαίνει μείωση στους δικαιούχους που θα το λάβουν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς από το υπερπλεώνασμα να χορηγείται σε σταθερή βάση κάθε Δεκέμβριο, αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Ταϊκούρας σε συνέντευξή του. Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αλλά και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί το πρώτο μέλημα για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αυτό ξεκαθάρισε ο Υπουργός Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αλλά και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί το πρώτο μέλημα για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τόσο με την αναδιάρθρωση των δρομολογίων όσο και με την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας του ΑΣΑ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμαλή, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, η κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση στις αστικές συγκοινωνίες ήταν δραματική και σήμερα γίνεται διαχείριση κρίσης. Καταρχήν παραλάβαμε μια κατάσταση η οποία ήταν δραματική. Μέσα σε τρεις μήνες έχουμε καταφέρει και έχουμε βγάλει πάνω από 100 λεωφορεία και τρόλεϊ στους δρόμους. Αλλά θα μου πείτε αυτό είναι αρκετό? Προφανώς δεν είναι αρκετό. Και γιατί δεν είναι αρκετό, κύριε Παυλόπουλε? Δεν είναι αρκετό διότι οχήματα σήμερα... Οχήματα που ήταν στα αμαξοστάσια και επιδιωκώθηκαν, αλλά δεν... Κοιτάξτε, ή καινούργια οχήματα. Όχι, καινούργια οχήματα δεν μπορούμε να πάρουμε. Άμα θέλετε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, πολύ ευχαρίστως. Εγώ θα πω ένα νούμερο για να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση. Το 70% των δρομολογίων έχουν καθυστερήσεις από 20 λεπτά και πάνω. Αυτό δεν είναι αστική συγκοινωνία. Όταν περιμένει ο πολίτης 20 λεπτά για να μπει σε ένα λεωφορείο, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι ο μισός. Επομένως, τι κάνουμε εμείς, όσα λεωφορεία και να βγάλουμε στους δρόμους αυτή τη στιγμή, με την αρχιτεκτονική των δρομολογιών που υπάρχουν, θα υπάρξουν τεράστιες καθυστερήσεις. Πρέπει λίγο να γίνει ένας εξορθολογισμός στα δρομολόγια. Καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργήσει μια μικρή αναστάτωση, αλλά πρέπει να μας δώσετε λίγο χρόνο, διότι δεν έχουμε το μαγικό ραβδάκι, έτσι ώστε με το στόλο που έχουμε σήμερα, αυτό το στόλο των γερασμένων λεωφορείων, αυτό το στόλο των ρυπογόνων λεωφορείων, να μπορέσουμε κάπως να συμμαζέψουμε την κατάσταση. Κύριε Παυλόπουλε, διαχείριση κρίσης κάνουμε αυτή τη στιγμή. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος στον τηλεοπτικό σταθμό Open, συμφωνήσαμε και με τους εργαζομένους για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για τις οποίες η δήθεν φιλική κυβέρνηση της αριστεράς τους κορόιδευε. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και να σας πω ότι ανεστάλλει η απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι εμείς κάναμε το προφανές. Δεν τους κοροϊδέψαμε. Και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που οι άλλοι τους είχαν υποσχεθεί, η δήθεν φιλική προς τους εργαζόμενους αριστερή κυβέρνηση, και ενώ είχε συμφωνήσει ένας υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών δεν υπέγραφε, εμείς μέσα σε τρεις μήνες αυτό το ζήτημα το λύσαμε. Θα έχουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έστω και με τεράστια καθυστέρηση 4 ετών. Και θα κάτσουμε με τους εργαζομένους και θα τους ζητήσουμε να βάλουν και αυτοί πλάτη στα δύσκολα. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Η κατάσταση των λεωφορείων είναι απαράδεκτη και για το επιβατικό κοινό, γιατί αυτού είμαστε ενδιαφέροι. Πρωτίστως, αλλά και για τους εργαζομένους. Ο κ. Κώστας Καραμαλής τόνισε ότι το 2023 θα χρειαζόμαστε 700 λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει sprint για την προμήθεια αυτή. Αναφερόμενος στο θέμα της ανανέωσης του στόλου των παλαιών και ρυπογόνων αυτοκινήτων, ο κ. Καραμαλής είπε ότι θα δοθούν κίνητρα για να μην έρχονται στην Ελλάδα τα λεγόμενα σαπάκια με τα γυρισμένα χιλιόμετρα, με τα οποία ταλαιπωρούνται οι ιδιοκτήτες τους, αλλά αυτοκίνητα πενταετίας. Θα φέρουμε αυτοκίνητα γύρω 5-6,
και θα δώσουμε, όχι κίνητρα, απλά θα είμαστε σε μια συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, να μειώσουμε τους δασμούς. Έτσι ώστε ο Έλληνας να μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο πενταετία σε πρώτη φάση. Αλλά σε δεύτερη φάση έχει το απόλυτο δίκιο. Είμαστε σε συζητήσεις με όλους τους φορείς. Πρώτον, για να δώσουμε όθηση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχουμε μέσο όρο 1% στην Ελλάδα, όταν στην Ευρώπη είναι 7%. Αλλά ακόμα, ξέρετε, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι για όλους. Είναι ένα ακριβό, άμα θέλετε, σπόρ για να αποκτήσει κάποιος ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Ναι. Και θα δώσουμε επίσης κάποιες απαλλαγές ή κάποια κίνητρα, άμα θέλετε, όχι μόνο οικονομικά, για να μπορέσουμε επίσης να δώσουμε και ένα μπουστάρισμα, μια όρεξη. Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα πραγματοποίησε χθες το ΠΑΜΕ ενάντια στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Στην πόλη των Σερών η συγκέντρωση έλαβε χώρα στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ ενάντια στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Στην πόλη των Σερών η συγκέντρωση των μελών του ΠΑΜΕ έλαβε χώρα στην Πλατεία Ελευθερίας και ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι με κεντρικό σύνθημα «Η ανάπτυξή τους τσακίζει τη ζωή μας». Το ΠΑΜΕ στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τώρα πίσω το νομοσχέδιο Σκούπα για τους μισθούς των εργαζομένων και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Μέσα σε αυτό το ίδιο νομοσχέδιο περιέχεται η επίθεση σε ό,τι απέμεινε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την προσπάθεια να βάλουν στο γύψο τα συνδικάτα. Γιατί φέρνει η κυβέρνηση ένα τέτοιο νομοσχέδιο? Η Νέα Δημοκρατία μιλάει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το πόσο σημαντικό είναι να πετύχουμε όλοι μαζί το στόχο της ανάπτυξης. Να βάλουμε πλάτη, γιατί δίθεν θα είναι ανάπτυξη για όλους. Μας λέει ότι για να έρθει αυτή η ανάπτυξη πρέπει να έρθουν επενδυτές και ότι μέσα από αυτούς θα επωφεληθούν οι εργαζόμενοι, θα βρουν δουλειά. Στην πραγματικότητα τι κάνουν? Φτιάχνουν ειδικές οικονομικές ζώνες για επιχειρήσεις με ειδικό ευνοϊκό καθεστώς, με τα δικαιώματα των εργαζόμενων σε αυτές τις οικονομικές ζώνες στον πάτο, με τις συνδικαλιστικές ελευθερίες στο γύψο. Με δύο λόγια, παίρνουν μέτρα με τα οποία θα μας ξεζουμίζουν και μέτρα με τα οποία θα μας φημώσουν. Πάμε στο σημείο αυτό να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Δημήτρη Γραβάνη. Είναι μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης Σερών για τους πρόσφυγες, διότι αύριο το μεσημέρι να πραγματοποιηθεί μια πορεία στην πόλη των Σερών, μια αντιπολεμική πορεία η οποία θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι από τη Δομή Φιλοξενίας των Σερών και θα φτάσει μέχρι την πλατεία Κρονίου. Κύριε Γραβάνη, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας για την αντιπολεμική πορεία η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις Σέρες. Είναι όπως το είπατε, η Επιτροπή Αλληλεγγύης Σερών για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με την κοινότητα των Γεζίδη. Οι Γεζίδη έχουν τις Σέρες, δεν έχουμε άλλους πρόσφυγες. Λοιπόν, θα κάνω αυτή την αντιπολεμική διαδήλωση, αντιπυριαστική, αλληλεγγύης διαδήλωση στους αγωνιζόμενους λαούς της Λοζάδα, της Βορειοανατολικής Συρίας, που δίνουν τη μάχη να υπηρεστούν την αξιοπρέπειά τους, τη χώρα τους, τα δικαιώματά τους. Κύριε Γραβάνη, με ακούτε? Ναι. Ορίστε. Ωραία. Συνεχίστε, γιατί δεν σας άκουσα, γι' αυτό... Λοιπόν, τη συγκέντρωση αυτή τη στηρίζουν εργαζόμενοι και από άλλους χώρους, εννοείται. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε και δική μας ευθύνη προσωπική, ο καθένας, αλλά και σαν μας χωρίς και σαν κοινωνία στην χώρα μας και στην πόλη μας, να δώσουμε τη μάχη για την επιβάσταση της ειρήνης στη δική μας περιοχή, που αυτή θα είναι η μεγαλύτερη δύναμη αλληλεγγύη στους λαούς που φύγονται στη Συρία, στο Ιράκ, στο Λίβανο, στην Λιβύη, στο Αφγανιστάν. Είναι μια περίοδος όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ανταγωνισμό που είναι με Ρωσία και Κίνα,
ανοίγουν πολεμικά μέτωπα ανά τον κόσμο. Σε αυτά τα πολεμικά μέτωπα κινδυνεύει να μπει και η χώρα μας. Και μπορεί να μπει, κινδυνεύει να μπει και η χώρα μας, ιδιαίτερα με την επέκταση της υπάρχουσας συμφωνίας για τις βάσεις. Να μην ξεχνάμε ότι είναι η βάση του πολέμου, από εδώ ξεκινάνε αεροπλάνα, υπάρχουν ανυποδιασμοί των πολεμικών πλοίων. Και από εκεί πέρα είναι πολεμικές επιχειρήσεις. Και συνέχεια έχουμε αυτή την καταστροφή, τον πόνο, τα δάκρυα, το αίμα των ανθρώπων και τελικά ένα μεγάλο ποσό από αυτούς, τους ανθρώπους καταλήγει ως πρόσφυγες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτές είναι οι αγωνίες μας και γι' αυτό το λόγο αύριο θα γίνει αυτή η διαδήλωση. Και μάλιστα το σύνθημα, όπως διαβάζω και στο δελτίο τύπου το οποίο έχετε αποστείλει στα μέσα ενημέρωσης, είναι πως η αλληλεγγύη είναι το δικό μας όπλο, σημειώνεται, έτσι. Ναι, αυτό είναι το δικό μας όπλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Θα προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς. Σε αυτούς τους λαούς που αγωνίζονται ή δέχονται την πολεμική βία των μεγάλων καπιταλιστικών χωρών. Και προκτήσω το Αμερικάνο, γιατί η Αμερικάνικη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έχει ανέξει όλα τα πολεμικά μέτωπα. Βέβαια, έχοντας πάνω στην Ευρώπη, στον ανταγωνισμό που έχουν με άλλες δυνάμεις κλπ. Κύριε Γραβάνη, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό εμάς μας πονάει. Και ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε, τουλάχιστον στην Μακεδονία και τη Θράκη, είμαστε ένας λαός ο οποίος είμαστε κατά εξωγήν πρόσφυγες. Σωστά. Και ξέρουμε τι θα πει προσφυγιά, ξέρουμε τι θα πει πόλεμος, θα πει η ειρήνη. Διότι παλεύοντας για την ειρήνη, δημιουργούμε σπίγες για να έχουμε αυξήσει τους μισθούς μας, να έχουμε καλύτερα σπίγια, καλύτερα σχολεία, καλύτερους όρους διαβίωσης γενικώς και καλύτερες δυνατότητες για να αλλάξεις και ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο είναι υποφιλία των εργαζομένων. Κύριε Γραβάνη, σε αυτή την διαμαρτυρία, σε αυτή την πορεία θα συμμετέχουν και οι πρόσφυγες που ζουν στις δομές των Ζερών? Ναι. Η ανακοίνωση του λέει είναι στα Αθήνια. Η πρόσκληση υπάρχει στο δελτίο τύπου της κοινότητας των Γιζίνδη. Η κοινότητα των προσφύγων με την Επιτροπή Αλληλεγγύης. Δεν κάνει δηλαδή η Επιτροπή Αλληλεγγύης, είναι μια κοινή πορεία, μια κοινή εκδήλωση. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν αύριο στις 12 το μεσημέρι μπροστά από τη δομή και μέχρι τη μία θα έχετε φτάσει στην πλατεία του Κρονίου. Ναι, είναι έναρξη της πορείας, δηλαδή από τη δομή μαζί με όλους τους κατοίκους, γυναίκες, παιδιά, άπαντες από εκεί. Και σε ρόλο πολύ θα παραβρεθούμε εκεί, θα ανεβούμε προς τα πάνω και θα φτάσουμε στην πλατεία Κρονίου, όπου εκεί θα γίνει το συλλαλητήριο, να πούμε. Μάλιστα. Εκεί θα είμαστε, κύριε Γραβάνη, για να καλύψουμε το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε και τις δηλώσεις της δικής σας, αλλά και των προσφύγων. Και θα καταδείγουμε και θα δώσουμε το κουράγιο και τη δύναμη στο λαό μας, στους συμπολίτες μας, να δώσουν τη μάχη, να φύγουν πετέρα αυτή η στρατή που είναι στη Θεωρία και στην ευρύτερη περιοχή, να φύγουν τη βάση εδώ που λένε από την πόλη μας, από τη χώρα μας και να διασφαλίσουμε να μην υπάρχει καμία, μα καμία ελληνική συμμετοχή. Να σταματήσει αυτό το έστος να λένε ότι δεν έχουμε λεφτά για την παιδεία, δεν έχουμε λεφτά για τους αγρότες, δεν έχουμε για τους κτηνοτρόφους, δεν έχουμε για τους εργάτες. Αλλά έχουμε χρήματα για να στέλνουμε αξιωματικούς του ελληνικού στρατού και άλλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν και αλλού. Ή να περιπολούμε σε συνεργασία με τις ΗΠΑ για να βομβαρδίζουν τη συνέχεια τη Συρία. Πολύ η Λιβύη ή το Ιράκ. Είναι τραγικό αυτό. Μάλιστα. Κύριε Γραβάνη, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά. Σε συμβιβασμό τώρα, κυρίες και κύριοι, εκτός εντολίζεται η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ με το Σωματείο Εργαζομένων στη Δημοτική Επιχείρηση. Ο πρόεδρος της επιχείρησης, ο κύριος Χαλκιόπουλος, έδωσε προτεραιότητα στην ενημέρωσή του για το θέμα, ώστε να επιληθεί γρήγορα και να υπάρξει εργασιακή ειρήνη, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε συμβιβασμό εκτός δικαστικής αίθουσας προσανατολίζεται η νέα διοίκηση στη ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ με το Σωματείο Εργαζομένων στη Δημοτική Επιχείρηση. Προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε να οδηγηθούμε, εννοείται η φιλοδοξία και η επιβούλησή μας είναι ο συμβιβασμός και όχι η σύγκρουση μέσα στις δικαστικές αίθουσες.
για ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο είναι ευαίσθητο. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ έδωσε προτεραιότητα στην ενημέρωσή του για το θέμα αυτό, ώστε να επιληθεί γρήγορα και να υπάρξει εργασιακή ειρήνη, όπως λέει. Έχει να κάνει με την εργασιακή ειρήνη μεταξύ όλων των υπαλλήλων, έχει να κάνει με τις καλές σχέσεις όλων των εργαζομένων και από τα χαμηλά προς τα ψηλά, στη διοίκηση και από τα ψηλά προς τα χαμηλά. Και η φιλοδοξία μας είναι να το επιλύσουμε με συμβιβασμό, ο οποίος βέβαια θα είναι μέσα στα, σε πλήρη νομιμότητα και μέσα στα όρια που μας επιτρέπει ο νόμος. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης δήλωσε ότι θα προτιμούσε η υπόθεση να είχε λυθεί νωρίτερα. Σε μια αναδρομή στο παρελθόν, εξηγεί ότι πρόκειται για ένα σύνθετο θέμα, τόσο ως προς τις απαιτήσεις των εργαζομένων, όσο και τις απαιτήσεις της επιχείρησης, το οποίο κράτησε πολλούς μήνες. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει απόφαση από την προηγούμενη διοίκηση, πριν αναλάβει η νέα διοίκηση μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, στην οποία είχε ξεκινήσει μια διαδικασία που είχε κρατήσει αρκετούς μήνες. Γύρω στους 4-5 μήνες, μετά την τελευταία απόφαση του εφετείου που είχε βγει και είχε δικαιώσει τη ΔΕΙΑΣ σαν επιχείρηση έναντι των απαιτήσεων των εργαζομένων, σε συνδυασμό με προηγούμενες απαιτήσεις που προκύπτουν από κάποιες δικαστικές αποφάσεις που έχουν κερδίσει οι εργαζόμενοι στον πρώτο βαθμό, είχε ξεκινήσει λοιπόν αυτή η διαδικασία συμβιβασμού. Πλην όμως, κατόπιν γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου της επιχείρησης, η οποία επέμεινε σε έναν επανυπολογισμό κάποιων ποσών με βάση τις δικαστικές αποφάσεις, γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι ένα σύνθετο θέμα προσδιορισμού τόσο της νομοθεσίας όσο και ερμηνείας δικαστικών αποφάσεων για τις απαιτήσεις που έχουν να δίνουν και έχουν και τις απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση από τους εργαζομένους. Για την τρίτη ΔΕΙΑΣ συγκάλεσε διοικητικό συμβούλιο ειδικά για το θέμα αυτό, αφού στο μεταξύ ο ίδιος ο πρόεδρος φρόντισε να ενημερώσει για τις ακριβείς παραμέτρους της υπόθεσης τα μέλη του συμβουλίου. Στα καταστήματα Παπαϊωάννου και τον Οκτώβριο οι προσφορές συνεχίζονται. Προσέξτε, γωνιακός καναπές κρεβάτι υφασμάτινος σε δύο χρώματα μόνο 2,69. Ξύλινη αναπαυτική πολυθρόνα σε τρία χρώματα μόνο 42. Πολυθρόνα με βελούδινη επένδυση σε δύο χρώματα μόνο 139. Φωτιστικό δαπέδου ξύλινο σε πολλά χρώματα μόνο 29. Σε τραπεζαρίας 5 τεμαχίων σε τρία χρώματα μόνο 65. Σύνθεση σαλονιού σε μοντέρνο σχέδιο μόνο 69. Home Plus Παπαϊωάννου στην πλατεία Εμπορίου και στο Megastore στο Λευκώνα. Και οι προσφορές συνεχίζονται. Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές kolises.gr. Ψάχνεις το ιδανικό κάθισμα? Είναι του Δρομέα. Όμορφο, εργονομικό, αναπαυτικό. Και έχει όλες τις προδιαγραφές που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Όλες οι ρυθμίσεις του το κάνουν ξεκούραστο. Και επιπλέον έχει 5 χρόνια εγγύηση και είναι και ελληνικό. Δεν είναι τυχαίο που ο Δρομέας είναι ο επίσημος προμηθευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε μέχρι την Καβάλα τώρα, κυρίες και κύριοι. Έναν χρόνο μετά την κατάρρευση της γέφυρας μπροστά από το παλιό νοσοκομείο της Καβάλας και μετά από ένα πίσω μπρος, υπογράφτηκε μόλις την 5η-3 του μήνα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και της Εγνατίας Οδού για την αποκατάστασή της. Εντός των επόμενων 15 μηνών αναμένεται το αργότερο να ολοκληρωθούν οι μελέτες αποκατάστασης, δίνοντας λύση στο πρόβλημα. Ωστόσο, χθες στην Καβάλα βρέθηκαν 5 μηχανικοί της Εγνατίας Οδού και έκαναν αυτοψία στο σημείο. Το μεσημέρι της 5ης 17 Οκτωβρίου βρέθηκε τεχνικό κλιμάκιο της Εγνατία Οδός, στο σημείο όπου το Νοέμβριο του 2018 είχε καταρρεύσει τμήμα της γέφυρας στο δρόμο του παλιού νοσοκομείου Καβάλας. Συνεργαζόμαστε στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης που έχουμε οριστεί οι μέλη. Δεν μπορούμε να σας πούμε τίποτα, είναι γνωριμία. Προφανώς μετά θα πάμε σε μελέτες. Αφού αποφασιστεί και του είδους αντιμετώπιση θα έχουμε. Μετά από ένα χρόνο, λέτε, επιδεινώθηκε η κατάσταση στο σημείο που έπεσε το Νοέμβριο του 2018 η γέφυρα? Δεν μπορώ να το πω τώρα. Τώρα πρέπει να μπουν πιο ειδικά συνεργεία και έρευνες και οτιδήποτε χρειαστεί για να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε σήμερα και θα είμαστε και αύριο πλειολόγοι. Ακόμα δεν ξέρω ακριβώς τι ειδικότητες έχουν και τι κάνει ο καθένας. Ας κάνω μια ενημέρωση όσο μπορώ. Και επόμενες φάσεις θα έχουμε τα λέμε, γιατί και θα ξανάρθουν και θα υπάρχει
εξέλιξη. Στο χώρο. Εμείς δεν είμαστε εξοδοτημένοι για να το κάνουμε αυτό. Είμαστε τεχνικό κλιμάκιο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Απλώς το ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα η αποκατάσταση της γέφυρας. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Ενώ εξετάζεται αν θα ενισχυθεί η υφιστάμενη γέφυρα ή αν θα προχωρήσουν στο χτίσιμο μιας νέας γέφυρας. Μέσα στον Οκτώβριο, πριν από περίπου 10 μέρες, έχουμε υπογράψει μια προγραμματική σύμβαση, η Εγνατία Οδός, με την περιφέρεια, για να συνδράμουμε στο εξής, να συνδράμουμε στις μελέτες που απαιτούνται στην περιοχή την γνωστή, την οποία την ξέρετε, που είχαμε το ατύχημα με την γέφυρα, να δούμε εάν η γέφυρα η υφιστάμενη μπορεί να αντέξει, φυσικά πάντα με ενισχύσεις, εάν δεν μπορεί να αντέξει, τα λέω κάπως απλοϊκά για να τα καταλάβουν και οι ακροατές σας, να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα γέφυρα. Οι μελέτες αυτές θα εκπονηθούν από εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ τη διαχείριση των μελετών θα έχουν τα στελέχη της Εγνατία Οδός. Νέο τριήμερο σούπερ προσφορών στα Κάντζας. Πέμπτη έως Σάββατο. Φιλέτο στήθος από ελληνικό νοπό κοτόπουλο, το κιλό μόνο 5,50. Ελληνικός καφές λουμίδης 96 γραμμάρια, μόνο 1,20. Δημητριακά Nestlé Fitness 375 γραμμάρια, 30% πιο φθηνά. Και ακόμα, σκυλοτροφή 10 κιλά, μόνο 6,20. Αφρόλουτρα Palmolive 600 ml, μόνο 1,80. Και ενοξύμα αποσμητικά σπρέι και ρολόν, 1+1 δώρο και 10% πιο φθηνά. Σε επιλεγμένα καταστήματά μας, τώρα μπορείτε να αγοράσετε καθημερινά έτοιμα μαγειρεμένα σπιτικά φαγητά σε μεγάλη ποικιλία για όλες τις γευστικές απαιτήσεις. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Νέα διοίκηση έχει εδώ και λίγες ημέρες ο οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης με απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και εν συνεχεία πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Δράκης, Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ. Αλλαγή φρουρά στον οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Οι παλιοί φεύγουν και οι καινούργοι έρχονται. Δύο επιχειρηματίες που γνωρίζονται πολύ καλά. Δύο επιχειρηματίες που η κοινωνία της Αλεξανδρούπολης ξέρει επίσης πολύ καλά. Και οι δύο με σοβαρά δείγματα γραφής στο επιχειρήν, με προτάσεις και δράσεις. Και οι δύο γεμάτοι όρεξη και σχέδιο για να προσφέρουν και να αφήσουν τη δική τους πινελιά στα λιμάνια που διαχειρίζεται όλα. Και οι δύο κόστιδες. Διπλή γιορτή για τον όλα κάθε Μάιο. Το νέο διοικητικό σχήμα του οργανισμού συγκροτήθηκε και επίσημα σε σώμα, με τα νέα στελέχη του να βρίσκονται σε διαδικασία ενημέρωσης και δεσμεύσεων ότι η ανάπτυξη είναι το κυρίαρχο ζητούμενο και το τελικό αποτέλεσμα όλων. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Κώστας Χατζημιχαήλ και χρέη διευθύνοντας συμβούλου θα εκτελεί ο Κώστας Χατζικωνσταντίνου. Και αν αναρωτιέστε εάν στο παρελθόν υπήρχε και διευθύνων σύμβουλος, θα σας πούμε πως αυτό είχε ξανασυμβεί πολλά χρόνια πριν. Βλέπετε το λιμάνι τώρα και λόγω των εξελίξεων έχει πολλά και σημαντικά να υλοποιήσει, οπότε κρίθηκε απαραίτητο το γεγονός της ύπαρξης δύο προσώπων και ο διαχωρισμός αυτών των θέσεων. Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει σε μια εξαιρετικά ευνοϊκή για τη χώρα διεθνή συγκυρία, στην οποία φαίνεται ότι ο ρόλος της χώρας, τόσο στο κομμάτι το ενεργειακό που αφορά την Ευρώπη, όσο και στην Μεσόγειο, είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αναβαθμισμένος. Στα πλαίσια αυτά, φαίνεται ότι αναδεικνύεται ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης και του λιμένα της σε σχέση με την ίδια τη χώρα και βέβαια εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή να διασφαλίσουμε μέσω της δικής μας διοίκησης και των δικών μας ενεργειών το εθνικό συμφέρον σε απόλυτη συνάρτηση με το τοπικό συμφέρον. Μία σειρά από χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν το λιμένα της Αλεξανδρούπολης θα δουλέψουμε σκληρά και ιδιαίτερα μεθοδικά προκειμένου να υπερκαλύψουμε όλα αυτά τα ζητήματα με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας και της ελκυστικότητας του λιμένα ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο κομμάτι της ιδιωτικοποίησης και της αξιοποίησης του λιμανιού. Ταυτόχρονα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα τρία υπόλοιπα λιμάνια του οργανισμού, με άμεση προτεραιότητα το λιμάνι της Αμοθράκης, το λιμάνι της Καμαριώτισσας και βέβαια εξίσου σημαντικά είναι τόσο το λιμάνι των Θέρμων στην Σαμοθράκη, όσο και το λιμάνι της Μάκρης με μια ιδιαίτερη έτσι, τουριστική παράμετρο.
Εξυπακούεται και ήταν σχεδόν αυτονόητο ότι με την αλλαγή της σκυτάλης στη διοίκηση του Όλα, ο όποιος προγραμματισμός από την προηγούμενη κυβέρνηση θα σταματούσε ακαριαία, όπως για παράδειγμα το ζήτημα των υποπαραχωρήσεων, για το οποίο θυμίζουμε πως τρομάξαμε να καταλήξουμε κάπου. Επί 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, την αξιοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης την πηγαίναμε και τη φέρναμε με διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις, συζητήσεις, επισκέψεις, αλλά τώρα όλα αυτά μπαίνουν σε άλλο πλαίσιο και άλλη πολιτική. Και τι μπορεί να σημαίνει όντως για την πολύπαθη αξιοποίηση του λιμανιού και πότε θα περάσουμε από τα λόγια στην πράξη, μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως, το μοντέλο των υποπαραχωρήσεων, ξεχάστε το, ξεκινούν άλλοι σχεδιασμοί. Επίσης, ζητούμενο παραμένει και αυτό του master plan, πότε δηλαδή θα ολοκληρωθεί. Μια υπόθεση που την συζητάμε χρόνια ολόκληρα. Καταρχάς, βρισκόμαστε σε μία στο στάδιο της ενημέρωσης, το οποίο θα διαρκέσει αρκετές ημέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι τα ζητήματα είναι ιδιαίτερα πολλά και πολυεπίπεδα. Άρα λοιπόν θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε επόμενο χρονικό διάστημα για κάτι τέτοιο. Αναφορικά με το μοντέλο των υποπαραχωρήσεων, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι σαφής. Έχουμε φύγει από αυτό το μοντέλο, μπαίνουμε σε ένα νέο μοντέλο αξιοποίησης και ιδιωτικοποίησης του λιμένα, το οποίο θα παρουσιαστεί επίσης σε επόμενο χρόνο. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ο Διευθύνων Σύμβουλος, λέγοντας πως τους περιμένει πολλή δουλειά και πως η στρατηγική που θα ακολουθηθεί είναι αυτή των σταθερών και ουσιαστικών βημάτων με συγκεκριμένες λύσεις για ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Με ιδιαίτερη τιμή και συνέστηση ευθύνης αναλαμβάνουν καθήκοντα Διευθύνων του Συμβούλου, πάντα σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο, με τον οποίο μας συνδέουν και προσωπικές φιλικές σχέσεις, αλλά και με το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τους υπηρεσιακούς θα δουλέψει συντεταγμένα, με μέθοδο, ούτως ώστε αυτό που είπε και ο Πρόεδρος, οι προοπτικές για τις οποίες όλοι έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, να αρχίσουν να υλοποιούνται. Μεγάλα λόγια δύσκολα θα ακούσετε από εμάς. Εγώ θέλω να μας δικαιώσουν στο τέλος της θητείας μας οι πράξεις μας. Στα δικά μας και πάλι, ροζ έγινε το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών χθες βράδυ και πρόκειται για την εκστρατεία της πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, στην οποία συμμετέχει η περιφέρεια, αλλά και στο πλαίσιο της δράσης που φωταγωγήθηκε το κτίριο, βεβαίως όλα αυτά με τη βοήθεια του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σερών. Με το χρώμα του ροζ φωταγωγήθηκε το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, συμμετέχοντας στη δράση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σερών για την εκστρατεία της πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Κύριος στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση των Σεραίων πολιτών για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Είναι ο μήνας Οκτώβριος, έχει καθιερωθεί πλέον σε κάθε πόλη να φωτίζεται ένα κτίριο της πόλης, χρώμα ροζ, όχι φυσικά για να δείξουμε ότι είναι όμορφο, αλλά για να κινήσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου ότι κάτι γίνεται σήμερα. Η πρόληψη και η ενημέρωση σώζει ζωές. Αυτό το λέμε και θα το λέμε συνέχεια, με κάθε τρόπο και με όποιο τρόπο μπορούμε. Παράλληλα, μέλη και εθελοντές του Συλλόγου ενημέρωσαν και μοίρασαν το γνωστό σε όλους ροζ κορδελάκι, αλλά και έντυπο ενημερωτικό υλικό για τον καρκίνο του μαστού. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν τον νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Στα καταστήματα Παπαϊωάννου και τον Οκτώβριο οι προσφορές συνεχίζονται! Πρέσα ροδιού και εσπεριδοειδών επαγγελματική μόνο 38,50. Πολυκόπτης 300 βατ 500 ml μόνο 9,90. Καφετιέρα φίλτρου 1,2 λίτρων 800 βατ μόνο 14,90. Απλόστρα ρούχων μεταλλική 18 μέτρων μόνο 7,50. Απλόστρα ρούχων αλουμινίου 20 μέτρων μόνο 14,50. Home Plus Παπαϊωάννου, στην πλατεία Εμπορίου και στο Mega Store στον Λευκώνα. Και οι προσφορές συνεχίζονται! Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, κόλλησες.gr.
Εβδομάδα ζωγραφικής διανύουμε, στην οποία συμμετέχουν 24 σειραίοι ζωγράφοι και γλύπτες. Το φουαγέ του Διπεθέσσερων έχει γεμίσει με πίνακες ζωγραφικής και εκθέματα. Με τη δράση αυτή γίνεται μια προσπάθεια να γίνει τέχνη τμήμα της καθημερινότητας όλων των σειραίων και να αναπτυχθεί μια ουσιαστική σχέση ανάμεσα στους σειραίους πολίτες, δημιουργώντας το κοινό, ιδιαίτερα με τους νέους ανθρώπους και τους μαθητές. Εβδομάδα Ζωγραφικής 2019 από τις 13 έως τις 26 Οκτωβρίου διοργανώνεται στο φουαγέ του Διπεθέ με τη συμμετοχή 24 σειραίων ζωγράφων και γλυπτών από το Τμήμα Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Σερών σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Νομού Σερών και το Διπεθέ Σερών. Ήρθα πριν πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες εδώ στις Σέρες, δημιούργησα την πρώτη γκαλερί που υπήρχε στην πόλη μας. Και κατά την άποψή μου συνεισέφερα ό,τι ήταν μέσα στις δυνατότητές μου στην ανάπτυξη της τέχνης, της ζωγραφικής και όλων των άλλων μορφών τέχνης κατά το δυνατόν. Είναι μια ευκαιρία για οποιονδήποτε επισκέπτη αυτή η έκθεση ζωγραφικής να παρατηρήσει και να αντιληφθεί ότι ο κάθε καλλιτέχνης εκφράζεται με αποκλειστικά δικό του τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλά ρεύματα, πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις πάνω στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο καθένας και είναι ευκαιρία να αντιληφθούν και μικροί και μεγάλοι ότι ο καλλιτέχνης εξωτερικεύει συναισθήματα, χαρακτήρα, ψυχισμό με τον δικό του τρόπο. Με 2-3 γραμμούλες που θα τραβήξει το παιδί γίνεται άμεσα αντιληπτό αν έχει κάποια ιδιαίτερη κλίση, αν έχει κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο και αν έχει και διάθεση να εκφραστεί. Διότι βλέπουμε ότι άλλα παιδάκια βαριούνται εύκολα και τα παρατούν ή προσπαθούν να κάνουν κάτι απλοϊκό για να ξεμπερδεύουν. Λοιπόν, ενώ άλλα δημιουργούν πολύ πιο σύνθετα εργάκια, λοιπόν, με περισσότερη δουλειά και με περισσότερο μεράκι και φροντίδα. Είμαι συλλέκτης γλυπτών που βρίσκονται στις παραλίες στα αιγαιοπελαγίτικα παράλια, δαρμένα από την θάλασσα, από την αρμύρα, από τον ήλιο. Άλλα είναι σε κακή κατάσταση, από ένα σύνολο ξύλων επιλέγονται εκείνα τα οποία έχουν μια οικαστικότητα, μια οικαστική οντότητα. Και πάνω σε αυτά δουλεύουμε αυτά και βλέπω διάφορες μορφές, δουλεύει η φαντασία για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα έργο. Πρώτα αυτά καθαρίζονται, γιατί το ξύλο, όπως καταλαβαίνετε, έχει κάποιες σχισμάδες, οπότε καθαρίζονται. Μετά με τα μαχαίρια δουλεύεται λιένεται για να δώσουν μια να φανερωθεί τι είναι αυτό το οποίο συνέλαβε το μάτι και στη συνέχεια όπως επειδή είναι γέρικο το ξύλο χρειάζεται μια δροσιά. Με τη δράση αυτή γίνεται μια προσπάθεια όπου σαν στόχο της έχει να γίνει τέχνη τμήμα της καθημερινότητας όλων και να αναπτυχθεί μια ουσιαστική σχέση ανάμεσα στους αιρέους δημιουργούς και το κοινό και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους και τους μαθητές. Θα σας πω πώς ξεκίνησε η εβδομάδα ζωγραφικής. Ήταν μια πρωτοβουλία δική μου πριν από 2 χρόνια. Με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή πήγα και έκανα μια πρόταση στον πρόεδρο της ΚΕΔΙΣ, τον κύριο Τερζή, να κάνουμε κάτι για τη ζωγραφική, γιατί για τη ζωγραφική δεν γινόταν κάτι που παρατήρησα για πολλά χρόνια. Μου είπε, το δέχτηκε πολύ θετικά την πρότασή μου και έκανα ένα πλάνο με σεραίους ζωγράφους μία εβδομάδα και ενέταξα μέσα και το πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να προσελκύσουμε και τα παιδάκια αλλά και τον κόσμο να έρχεται να βλέπει έργα τέχνης για να έρχεται πιο κοντά στη ζωγραφική. Τα παιδάκια έρχονται με πολύ καλή διάθεση. Πέρυσι είχε γίνει η εβδομάδα ζωγραφικής 2018. Τα παιδάκια ήρθαν με πολύ καλή διάθεση, όλοι οι ζωγράφοι τα ξαναγήσαμε, τα εξηγήσαμε, ζωγραφίσαμε μαζί τους και πολλά παιδιά στις εντυπώσεις του σχολείου που μου είπαν οι δάσκαλοι
έγραψαν ότι η μεγαλύτερη εντύπωση τους έδωσε η εβδομάδα ζωγραφικής. Για δεύτερη χρονιά γίνεται φέτος η εβδομάδα ζωγραφικής 2019. Ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των ζωγράφων για τη στήριξη των Δήμων Σερών, τον Δήμαρχο, τον κύριο Χρυσάφη και την Αντιδήμαρχο, την κυρία Πάνου, που στηρίξανε αυτή την προσπάθεια και μας δώσανε την αίθουσα του Διπετέ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλουμε να γίνεται κάθε χρόνο, μια που έχει γίνει θεσμός, η εβδομάδα ζωγραφικής. Έχουμε 24 άτομα, και γλυπτική και ζωγραφική. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να δει την έκθεση, γιατί όλα τα έργα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ολοκλήρωσε τη διαδρομή του και σύντομα θα μεταφέρει φυσικό αέριο. Αν ο αγωγός περνάει από το χωράφι σου, τηλεφώνησε πριν σκάψεις στη γραμμή επικοινωνίας στο 213-010-4500. Ζήτησε πληροφορίες, οδηγίες ή την παρουσία τεχνικών, υπόβαλε αναφορές ή παράπονα και μάθε ποιες εργασίες επιτρέπονται στις ζώνες περιορισμού. Αν συναντήσεις τον αγωγό ή σε οποιοδήποτε περιστατικό έκτακτης ανάγκης, σταμάτησε τις εργασίες σου και τηλεφώνησε αμέσως στο 210-555-0040. Γραμμή επικοινωνίας και αναφορών TAP και 24-ωρη γραμμή έκτακτης ανάγκης TAP. Τηλεφώνησε πριν σκάψεις. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.